η Άννα Βαγενά, ο Γιώργος Γιάκας και ο Κώστας Τσιάνος ιδρύουν το Θεσσαλικό Θέατρο το 1975 και οργώνουν τη Θεσσαλία, φτάνοντας εκεί που ποτέ πριν δεν είχαν δει θεατρική παράσταση. Με βάση την εμπειρία του Θεσσαλικού Θεάτρου, δημιουργείται ο Θεσμός των Δημοτικών Περιφερειακών Θεάτρων το 1983. Το Θεσσαλικό Θέατρο αποκτά την οικονομική υποστήριξη του Δήμου Λαρισαίων και του Υπουργείου Πολιτισμού. Το Θεσσαλικό Θέατρο είναι το πρώτο δημοτικό θέατρο που μπαίνει στην Επίδαυρο με την εμβληματική παράσταση της Ηλέκτρας του Ευρυπίδη σε σκηνοθεσία Κώστα Τσιάνου και ακολουθούν η Ιφηγένεια Εντάβρης και η Χοηφόρε. Είναι το μοναδικό δημοτικό θέατρο που έχει ταξιδέψει στο εξωτερικό με αρχαίο δράμα. Έχει παρουσιάσει πάνω από 140 παραστάσεις που ανήκουν σε όλα τα είδη του ρεπερτορίου, με ιδιαίτερη έμφαση στο ελληνικό έργο. Το Θεσσαλικό Θέατρο, ως ένα θέατρο ρεπερτορίου, λειτουργεί από το 2018 4 σκηνές. Κεντρική σκηνή, παιδική σκηνή, πειραματική και καλοκαιρινή σκηνή. Η κεντρική σκηνή έχει παρουσιάσει τα έργα «Το χώμα βάφτηκε κόκκινο», εμπνευσμένο από τους αγώνες του Θεσσαλικού Κάβου. Δέχτηκε και βραβεύτηκε στο Φεστιβάλ του Ανόη στο Βιετνάμ το 2019. Ο Γλάρος του Άντων Τσέχοφ σε συμπαραγωγή με το Διπεθέ Ιωαννίνο. Η Στέλα με τα κόκκινα γάντια του Ιάκωβου Καμπανέλη. Ο καλός άνθρωπος του Σετσουάν του Μπέρτολ Μπρέχτ. Ο επιθεωρητής του Νικολάη Γκόγκολ. Η πειραματική σκηνή έχει παρουσιάσει τα έργα «Υποέλεγχο» του Φρεντερίκ Σοντάγκ, «Dogville» του Lars von Trier, «Τα παντρολογήματα» του Νικολάη Γκόγκολ, το «Φακ Στρίμπερ», μια μεταγραφή των δανειστών του Στρίμπερ. Η παιδική σκηνή έχει παρουσιάσει τα έργα «Πινόκιο» του Ζωέλ Πομερά σε πανελλήνια πρεμιέρα και ο Ανδρέας Φλουράκης έχει μεταγράψει ειδικά για το Θεσσαλικό Θέατρο την Οδύσσεια και την Ιλιάδα. Η καλοκαιρινή σκηνή του Θεσσαλικού Θεάτρου έχει παρουσιάσει τα έργα από το «Γάμο στο διαζύγιο» του Ζορζ Φεϊντό σε επανάληψη «Το χώμα βάφτηκε κόκκινο», «Τα αγάλματα περιμένουν» του Ανδρέα Φλουράκη, που παίχτηκε και στο Ηρώδιο το Σεπτέμβριο του 2021, την επιθεώρηση «Ό,τι θυμάμαι χαίρομαι» του Κώστα Τσιάνου, αφιερωμένη ειδικά στην πόλη της Λάρισας, το «Βόιτσεπ» του Γκέωργ Μπίχνερ με τα τραγούδια του Τόμ Ουέιτς. Ειδική αναφορά για τις παραστάσεις «Ο υπάλληλος» του Χουρμούζη, που περιόδευσε σε μικρές πόλεις και χωριά του νομού Λάρισα στην περίοδο 2019-2020, καθώς και στην παράσταση «Η πόλης», εμπνευσμένη από το βιβλίο του Μάκη Λαχανά, που παίχτηκε το καλοκαίρι του 2022 σε αρχαιολογικούς χώρους και άλλους εμβληματικούς χώρους του νομού της Λάρισας.